καλέ. Ο Νίκος με την καλή του. Την κακή του και την ψυχρή του. Πού το έμαθες εσύ, Ρεμάνα? Τώρα που χτύπησε το τηλέφωνο, ο Νικόλας ήταν. Πάει τελείως, είναι σοβαρά τα πράγματα. Στα έλεγα, η κρουσούζα, στα έλεγα. Καραβωνιάζονται έτσι ξαφνικά στην ξένη χώρα. Μια δεξίωση θέλουν να κάνουν για φίλους και γνωστούς. Θέλουν να πάμε. Πού καλέ στην Αυστραλία? Το θράσος του δεν έχει όρια δηλαδή, ε? Αχ ναι, μαμά, γιατί δεν πάμε? Εσύ μη μιλάς, γιατί πάνω σου θα ξεσπάσω. Ωραία θα ήταν να πηγαίναμε, ε? Εγώ με την καρδιά μου φοβάμαι να πάω μέχρι τον Οροπό. Θα πάω στη Μελβούρνη. Εσύ, Βέρα μου, αν θες. Πώς να πάω, καλέ, τι να φορέσω, πότε να προλάβω να ετοιμαστώ? Και εκτός αυτού, θα αφήσει τον άντρα μου με την καρδιά του και θα τρέχω σαν Ήπειρο. Γιατί δεν πάτε εσείς οι νεότεροι, ε? Ναι, να αφήσουμε τις δουλειές μας να τρέχουμε στους αραβώνες. Ας πάει ο Σωτήρης. Σωτήρη. Ναι, θα πεταχτώ για καμιά ώρα. Ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης δεν πήρε καν τον αδερφό του να του ευχηθεί. Τι να του ευχηθώ? Καλή λευτεριά. Τι εύχονται στους ανθρώπους όταν παντρεύονται? Ταιριάζει το καλή λευτεριά. Και πότε είναι ο αραβώνας? Το Σάββατο. Α, τι να πούμε. Καλή ζωή να έχουν. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, Στελίτσα μου. Σε ξύπνησα, ε? Όχι, δεν πειράζει. Είχα ανάγκη να μιλήσω σε ένα δικό μου άνθρωπο. Και μόνο σε σένα είχα το θάρρος. Σε ευχαριστώ. Τέτοια ώρα όλες μου οι φίλες θα είναι μεγκόμενο στο σπίτι. Ενώ σε μένα είχες τη σιγουριά. Στελίτσα μου, είμαι πολύ δυστυχισμένη. Γιατί βρε κοριτσάκι μου, τι σου φταίει, όλα καλά σου πάνε. Θυμάσαι την πρόταση γάμου που μου έκανε ο Νίκος? Πώς δεν τη θυμάμαι, για να θέλω να την ξεχάσω. Κάθισα και το σκέφτηκα καλύτερα. Δεν το εννοούσε. Αλήθεια? Από πού το συμπεραίνεις? Δεν σου περιέγραψα τις συνθήκες κατά τις οποίες μου πρότεινε γάμου. Αν είναι κάτι πολύ προσωπικό, δεν θα ήθελα. Ήμασταν οι δυο μας. Σταμάτα να χαρείς. Άσε με να ολοκληρώσω. Ήμασταν εγκλωβισμένοι σε ένα σανσέρ, κάθε τόσο πέφταμε προς τα κάτω. Η ζωή μας κρεμόταν από ένα σειρματόσκηνο. Εννοείς? Εννοώ ότι ο Νίκος που σημειωτέων είναι και κλειστοφοβικός. Πίστευε ότι θα σκοτωθεί. Οπότε σου λέει, ας της προτείνω και αυτήν σε ένα γάμο. Τι έχω να χάσω, έτσι κι αλλιώς καταδικασμένος είμαι. Άντε καλέ, παρατραβηγμένο το βρίσκω. Στελίτσα μου, υπάρχουν άνθρωποι που μπροστά στο θάνατο πρόδωσαν την πατρίδα τους, τις ιδέες τους. Η Μέρλι στρίψε μια ταινία, διάλεξε το ένα από τα δύο παιδιά της. Πού θες να καταλήξεις? Θέλω να καταλήξω ότι του Νίκου δεν του ήταν τίποτα να μου προτείνει ένα γάμο. Έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού. Δηλαδή τώρα που επέζησε το μετάνιωσε? Όχι. Ίσα-ίσα που ετοιμάζεται για τον αραβώνα αύριο. Όμως εγώ ξέρω ότι μια πρόταση γάμου γίνεται συνήθως μετά από ένα ρομαντικό weekend στη Βενετία ή μετά από μια νύχτα ωραίου σεξ ή κατά τη διάρκεια ενός δείπνου σε ένα σικ ρεστοράν ή σε μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Τι να σου πω, δεν μου έχει τύχει για να ξέρω. Πάντως δεν γίνεται μέσα σε ένα σανσέρ με το σειρματόσκηνο να κόβεται από στιγμή σε στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ξανακούσει. Τα βλέπεις? Τώρα τι κάνω? Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη κατάσταση. Εσύ στη θέση μου τι θα έκανες? Τι θα έκανα εγώ στη θέση σου? Εγώ στη θέση σου θα του έλεγα όχι. Όχι. Πρόταση γάμου που έγινε κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν είναι πρόταση γάμου. Έχεις δίκιο. Θα του πω ότι το ξανασκέφτηκα και το μετάνιωσα. Ποια είσαι? Για ποια σε πέρασε? Έχεις δίκιο. Βιάστηκα και δέχτηκα. Φοβήθηκα, βρε Στέλλα μου, γιατί ξέρεις, φεύγουν τα χρόνια και ξαφνικά γίνεσαι 40 και περνάς τις νύχτες σου αγκαλιά με μια γάτα. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Συγγνώμη που σε ξύπνησα. Καληνύχτα.
αγάπη μου. Γεια, τι γίνεται. Τι, μου κάνεις ευνηδεσμό, είμαι μόνος μου. Πρέπει να μιλήσουμε. Συμβαίνει κάτι. Ναι, κάτσε σε παρακαλώ. Να βάλω δύο ποτάκια. Λέγε εσύ το μεταξύ. Κοίτα, Νικό, το σκέφτηκα πολύ. Και για να είμαι ειλικρινής, έβαλα και μια πολύ καλή φίλη μου να το σκεφτεί. Και καταλήξαμε, δηλαδή περισσότερο εκείνη, αλλά και εγώ εκεί θα κατέληγα. Με προσέχεις. Φυσικά, συνέχισε. Τώρα έχασα τον ερμό μου. Κοίτα, Νικό, για να μην πολυλογούμε. Ήρθα απόψε εδώ για να σου πω... Αγάπη μου. Τι. Τι έχεις πάνω στα μαλλιά σου. Τι, μην με τρομάζεις, έντομο! Όχι, όχι, δεν είναι έντομο. Αν είναι κατσαρίδα, πες μου να λιποθυμίσω. Όχι, κάτι άλλο είναι. Μην κουνηθείς, να δω αν μπορώ να το πιάσω. Γρήγορα, αν με τσιμπήσεις, θα πάω το λογικό ζώο! Το πιάσα! Σκοτώσέ το! Κάτσε να δούμε τι είναι. Τι είναι. Α, στο καλό. Παλιό δαχτυλίδι. Για μένα είναι αυτό. Τρόμαξες την αγάπη μου. Θέλω να κλάψω. Γιατί βρε χαζούλα. Όχι, δεν θα κλάψω, αφήνω κυρητήδες. Δεν πειράζει, κυρητήδες μες στο πρόγραμμα είναι. Νικό, θα σε ρωτήσω κάτι, αλλά θέλω να μου πεις την αλήθεια. Θα μ' αγαπάς όταν γεράσω. Ακόμα πιο πολύ. Όταν γεμίσω ρητίδες και το στήθος μου κρεμάσει και το δέρμα μου γίνει από την κυταρτίδα σαν φλοιός πορτοκαλιού. Εγώ θα σε αγαπώ. Θα έχω κοντίνη, σε προειδοποιώ. Θα έχεις κοντίνη. Μαζεύει ο άνθρωπος με τα χρόνια. Μακάρι, πας και σε περάσω κάποια στιγμή στο ύψος. Αλλά τι λέω, μήπως δεν θα κοντίνω κι εγώ, αφού μαζί θα γεράσουμε. Με τους άντρες είναι αλλιώς, παραμένουν κοτσονάτοι μέχρι τα 80 τους. Τις γυναίκες είναι που τις χτυπάνε αλίπητα τα γυρατιά. Γιατί την ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, ε? Γιατί θέλω να μου πεις την αλήθεια. Θα μ' αγαπάς όταν θα είμαι μια γριούλα, ή θα μ' αφήσει για καμιά 50 χρόνια μικροτερή μου. Θα σε αγαπώ όπως και να είσαι. Θα είμαι κοντή, χοντρή. Χοντρή, γιατί? Γιατί είμαι μεσογειακή και έχω μια φυσική τάση προς την παχυσαρκία. Καλά, μη θυμώνεις. Και έπειτα λογικά θα έχω παχυνή από τις γέννες. Και από φάρμακα μπορεί. Ποια φάρμακα? Όλο και κάτι θα παίρνω. Για την κλιμακτήριο, για την οστεοπόρωση, για την εμεινόπαυση, για την ερωτική κατάθλιψη. Ξέρεις τι μας περιμένει εμάς τις γυναίκες. Όπως και να είναι, εγώ θα σε αγαπώ. Τι ήθελες να μου πεις προηγουμένως? Τι ήθελα. Ξέχασα. Βρε, συνάντς χαιρόμαστε. Αλλά ένα αστείο είπα. Δεν έπρεπε να έρθω. Ήταν λάθος. Λες καλέ. Θα είχα εγώ τέτοιο μπουφέ. Θα κρατηθώ, θα τη βουτήξω από το μαλλί. Σε παρακαλώ. Θα διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας. Κούκλα είναι πανάθεμάτη. Πανάθεμάτη. Πολιτή, και στα δικά μας. Πώς του πάει το σμόκινγκ. Για τέτοιους άντρες εφευρέθηκαν τα σμόκινγκ. Πάνω τον αρπάξω, δεν κρατιέμαι. Συγχρονία και αξιοπρέπεια. Στα χέρια μου. Πότε τον είχες μέσα στα χέρια σου? Ξέρω τι λέω. Το πάλεψα όπως έπρεπε. Έλατε, πάμε. Τι, φεύγουμε. Να ευχηθούμε. Όχι, έχω να πιω και αυτό το φαρμάκι. Είπαμε. Αξιοπρέπεια. Ναι, βέβαια. Βίκη μου! Να ζήσετε ευτυχισμένοι, η ώρα καλή. Σε ευχαριστώ, Στελίτσα μου, και στα δικά σου. Τις θάμπωσες όλες έχουν σκάσει από τη ζήλια τους. Τέτοια λέγε μου. Νίκο. Ναι. Να ζήσετε. Ευχαριστούμε. Τι θυμάσαι, τη Στέλλα? Όχι, δεν... Είναι η μοδίστρα που μου ρωστή φούστα. Α, ναι. Συγγνώμη, δεν συγκράτω φυσιογνωμίες. Όχι, δεν έχουμε ειδωθεί ποτέ. Προχώρα, Στέλλα μου, μας πρόχνουνε. Τι άλλα νέα. Άντε, Στέλλα μου, μας πρόχνουνε. Χαίστηκα. Η ώρα είναι καλή. Ευχαριστούμε.
Θα σε αγαπώ για πάντα. Τουλά. Θέλω να χορέψω μαζί μου. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Είπα, θέλω να χορέψω μαζί μου. Φτάνει η κουκλίτσα μου, δεν είναι και για χόρταση. Όλο το βράδυ σε περίμενα. Νίκο, έχω τόσο να σου πω. Με αποστόμωσες. Αγάπη μου. Τι είναι. Με πατάς. Τι πράγμα. Το ξέρω. Τι φλαίσε. Πάμε να κάτσουμε. Έχουμε γίνει ρεζίλοι. Είσαι ευτυχισμένη. Πολύ. Υποσχέσου μου πως δεν θα αφήσουμε ποτέ κανέναν και τίποτα να καταστρέψει αυτή την ευτυχία. Μη φοβάσαι, κανείς δεν θα μπει ανάμεσά μας. Παλικαράκι μου. Χαλαρώνει. Θα βγεις απόψε. Όπως μου ήρθε. Έλα το βράδυ να φάμε όλοι μαζί. Γιατί είναι καμιά γιορτή. Όχι, αλλά να έχουμε τόσο καιρό να φάμε όλοι μαζί. Έλα, έλα, κάνε το χατήρι της μανουλίτσας της βασανισμένης. Καλά μάνα, κουράγιο θα έρθω. Έτσι, μπράβο αγοράκι μου. Τι ώρα είναι. 8 παρα 10. Στη Μελβούρνη τι ώρα είναι τώρα. Το μυαλό σου είναι στην αραβόνα του γιώκα σου, ε. Πού να είναι το μυαλό της μάνας, στην ευτυχία των παιδιών της. Είσαι σίγουρη, ρε μάνα, πως ο γάμος είναι ευτυχία. Θα μπορούσε και να είναι. Δε μου πες, τι ώρα είναι τώρα εκεί. Ξημερώματα 3. Θα έχει τελειώσει το ταβαντούρι. Μπα, Έλληνες είναι. Τώρα θα ξεκινάει το κέφι. Τέτοια διασκέδαση χρόνια είχαμε. Γεια στα χέρια σου, Στελίτσα μου. Η φούστα σου έκανε θράψη απόψε. Είχα μεγάλη αγορά. Ήθελα να τις κατατροπώσω όλες. Ποιες, αν επιτρέπετε. Όλες αυτές που είχαν βάλει στο μάτι τόσο καιρό τον Νίκο. Με να ανησυχείς, τις κατατρόπωσες. Στον έφαγα. Α, με προκαλεί, θα τη βουτήξω. Πάμε να φύγουμε, ξημέρωσε. Α, Στελίτσα μου, αύριο μεθαύριο θα έρθω να κοιτάξουμε που θέλω να ράψω ένα παλτό. Γλυκούλα μου, εγώ φεύγω για Ελλάδα. Φεύγεις, για πόσο. Μπορεί και για πάντα. Άντε, πότε φεύγεις. Την άλλη εβδομάδα, στις 27. Ας το καλό, στις 29, πάω κι εγώ Ελλάδα. Πάω να γνωρίσω την οικογένεια του Νίκου. Κρίμα να μην το ξέρω. Θα κανονίζαμε να ταξιδέψουμε μαζί. Κρίμα, ρε. Λόγω, στεναχωρήθηκα τώρα. Μα δεν μιλάς κι εσύ. Βίκυ. Sorry, με φωνάζει η αγάπη μου. Ψυχραιμία.
πέθανε ζεγέρτης. Πάμε να φύγουμε, σε εικετεύω. Πάμε. Πάμε γιατί θα τον κάνω το φόνο. Φεύγετε. Καληνύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαμε πέρα. Καλά και σε εσένα, Στέφανα. Γλίτσα. Κάνε μου μια χάρη. Αποκλείεται. Εγώ χέρι πάνω τους δεν απλώνω. Όχι, βρε ηλίθεια. Να μου κάνεις μια φωτογραφία μαζί του. Χωρίς αυτή. Χωρίς αυτή, ναι. Τρέχα τώρα που είναι μόνος του. Γεια χαρά, παιδιά. Καλή νύχτα. Νίκο! Πατέρη μου, ανωέν της ουρανής, αγιαστείτε το θέλημά σου. Αγιαστείτε βασιλεία σου. Το όνομά σου. Α, ναι. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το γέννημά σου. Ελθέτε πάλι το όνομά σου. Αλαρίσε η μάς από του πονηρού, αμήν. Γιατί επενεύεις? Καλά έκανε ο άνθρωπος, να φάμε κάποια στιγμή. Ξεροσταλιάσαμε. Λικούργο μου, παιδιά μου, έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ ευχάριστο. Παντρεύεται Σωτήρη. Μην κόψεις μαλακίες, ρε μικρέ. Σωτήρης, ήλας, τι κουβέντες είναι αυτές. Ελάτε, παιδιά, σας παρακαλώ. Και επανέρχομαι στο πολύ ευχάριστο. Πες μας, τι είναι. Έρχεται η Βίκη. Ποια είναι η Βίκη? Η νύφη μας. Τι εννοείς έρχεται? Την άλλη εβδομάδα. Έρχεται πρώτα αυτή και σε λίγες μέρες θα έρθει και ο Νικόλας μας. Καλώς να έρθει το κορίτσι. Καταλάβατε. Έρχεται η Αυστραλέζα να ελέγξει τι πρίκα θα καρποθεί. Έρχεται για να γνωριστούμε. Να τη βγάλουμε ένα βράδυ έξω. Α, ξέχασα να σας πω. Εδώ θα μείνει. Τι? Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Πότε θα σε ξαναδούμε τώρα πια? Πολύ σύντομα. Για λίγο πάω. Έτσι λέγαμε κι εμείς όταν ήρθαμε εδώ. Ναι. Λέγαμε 5-10 χρόνια να βάλουμε 2 δεκάρες στην άκρη. Τα 10 γίνανε 20 και τα 20 μια ζωή. Καλέ, εγώ μπορεί να γυρίσω σε μια εβδομάδα. Αναλόγως τι θα βρω. Δεν μας είπες. Πού θα μείνεις? Το πρώτο καιρό σε ξενοδοχείο. Μετά βλέπουμε. Είπαμε, αναλόγως τι θα βρω. Εσύ κάτι πας να βρεις, αλλά δεν μας λες τι. Ας το, κορίτσι. Καλά κάνει και φεύγει. Σαν την Ελλάδα πουθενά. Πω πω, πέρασε η ώρα και έχω του κόσμου τις δουλειές. Βαλίτσες δεν έχω κλείσει ακόμα. Άντε, καλό ταξίδι, κόρη. Καλή τύχη. Να προσέχεις και μη μας ξεχάσεις. Είναι δυνατόν να σας ξεχάσω? Άμα σε ξελογιάσει κάνας τυχερός. Ας τη μουρμούρα. Ωρα καλή, κοκόνα. Γεια σας. Γεια. Είσαι ευτυχισμένη? Θα πάει και ο Πάρνη. Ρωτάω αν είσαι ευτυχισμένη. Καλά, άσε, άμα είναι να το σκέφτεσαι. Όχι, είμαι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ίσως... Γιατί? Τι σε εμποδίζει να είσαι ευτυχισμένη? Έχω αγωνία για το ταξίδι στην Ελλάδα. Γιατί? Όλα θα πάνε καλά. Δεν ξέρω. Πάω σε άγνωστους ανθρώπους, χωρίς εσένα, αγχώνομαι. Η οικογένειά μου δεν σε λατρέψει. Γιατί? Γιατί? Δεν έχει γιατί. Δεν σε λατρέψει. Γιατί ο άστας ή άστας αποφάσισε να νοικοκυρευτεί και μάλιστα με μια γυναικάρα. Θεωρείς τον εαυτό σου γυναικάρα. Νικό, δεν θέλω να μείνω μαζί τους. Όχι. Πρέπει. Σε περιμένουν πώς και πώς. Δεν θέλω. Δεν θα νιώθω άνετα. Άλλωστε, σε ένα μήνα το πολύ έρχομαι κι εγώ. Αν δεν το μετανιώσεις. Τι είναι αυτό πάλι? Λέω, άνθρωπος είσαι, μπορείς ένα μήνα να με ξεχάσεις. Αν δεις ότι περνάει ένας μήνας και δεν έρχομαι, θα καταλάβεις. Ορίστε. Πλακίτσα, πλακίτσα, πλακίτσα. Ό,τι λογαριασμοί έρθουν, πλήρωσέ τους. Δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Με την τράπεζα έχω ξεπερδέψει. Αν έρθει ένα χαρτί από την εφορία, μ' ακούς?
Ναι. Δώσ' το στο θείο μου, ξέρει εκείνος τι θα κάνει. Τίποτα άλλο. Τι έχεις? Πού φεύγεις και μ' αφήνεις? Μου το κάνεις αυτό, μας βλέπει ο κόσμος. Έλα, κοριτσάκι μου. Έλα, αφού είπαμε, θα γυρίσω. Δεν θα γυρίσεις. Θα ερωτευτείς τον Γρηγόρη και θα μείνεις για πάντα στην Ελλάδα. Και θα σε αφήσω εσένα εδώ. Βρε, αν ο Γρηγόρης είναι αυτό που ονειρεύομαι, σου στέλνω το εισιτήριο, παίρνεις την τζαντούλα σου και μια αλαξία για το ταξίδι και καταφτάνεις. Και αν ο Γρηγόρης δεν είναι αυτό που ονειρεύεσαι. Αν ο Γρηγόρης θα είναι κάποιος άλλος. Σώθηκα. Στα ξένα χώματα θα με θάψουνε. Σκάσε το Σούζα, έλα, πάμε να τσεκάρω. Τελίτσα. Άστες, Τελίτσα. Όχι, δεν μπορεί, πες μου πως είναι ψέματα. Καλό ταξίδι. Γύρινα, θα μας τα τόσο όλο το αεροδρόμιο. Βίκυ μου! Surprise! Δεν το πιστεύω! Άλλαξα το εισιτήριό μου για να ταξιδέψουμε μαζί. Ψέματα μου λες. Όχι, αλήθεια, δεν είναι τρομερό? Αν είναι, λέει. Δεν σε έβρισκα να σου το πω. Ευτυχώς σε πρόλαβα να τσεκάρουμε μαζί, να μας βάλουν δίπλα-δίπλα. Δίπλα-δίπλα? 22 ώρες είναι αυτές, πώς θα περάσουμε. 22. Με τον Νικολάκη ήρθες. Ναι, αλλά ήταν βιαστικό το μωρό μου. Έχει δουλειές. Need a lift? Sorry, no English. Español? Italiana. Dove vai? A Melbourne. Prego. Oh, grazie. Ευχαριστώ. Τους καπνίζοντες, πες. Απαγορεύεται να καπνίσετε στις πτήσεις. Ευτυχώς. Αντέξεις, ε. Ναι, καλέ. Σιγά μη δεν αντέξω. 22 ώρες είναι. Πετάξω το φαρμακείο για βάλι. Αχ, αν γίνεται, σας παρακαλώ, βάλτε μας την πρώτη σειρά. Θέλουμε απλά για τα πόδια μας. Ναι, αν σας είναι εύκολο, γιατί τέτοια πόδια πού να τα βολέψουμε. Συμβαίνει κάτι? Από το Γκάι 42 φεύγεται. Ευχαριστώ. Έλα, πάμε. Κουλίτσα μου. Ήρθε η ώρα. Πάρε με τηλέφωνο μόλις φτάσεις. Θα μου λείψει. Έλα, Στελίτσα, δεν θα προλάβουμε το duty free. Μη με ξεχάσεις, θα με παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα. Τρεις φορές την μέρα. Πάμε, θέλω να πάρω καλλιτικά. Γεια σου, πώς την είπαμε? Γεια στο καλό, καλό ταξίδι. Αύριο να περιμένεις τηλέφωνο, ε. Άμα δεις τα σκούρα, εγώ είμαι εδώ με το πρώτο αεροπλάνο. Bye. Είναι πολύ καιρό, φίλη σου. Από μωρά παιδιά ακολουθές. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ γυναίκες. Δεν υπάρχει φιλία μεταξύ γυναικών. Όλες κοιτάνε πως τους φάνε τον άντρα. Καλό ταξίδι να έχει, κοπέλα. Μην ανησυχείς, μια ώρα νωρίτερα θα πάμε στο αεροδρόμιο. Γιατί δεν πάτε από απόψε να κοιμηθείτε εκεί? Ναι, Νίκο μου, σ' ακούω. Μανά, είχε το νου σου. Η Βίκη αντιπαθεί τα σκυλιά. Έννοια σου. Το σκυλί μακριά από την κοπέλα έχει πρόβλημα. Α, και κάτι πολύ σημαντικό. Προσέχει πολύ τη σιλουέτα της. Δηλαδή τι τρώει? Θα σου πει εκείνη. Πάντως αποφεύγει τσιγαριστά, τηγανιτά, λιπαρά, σάλτσες καθόλου. Μα πώς ζει αυτό το κορίτσι, με τον αέρα? Μην τυχόν και την πλακώσει τίποτα μουσακάδες και παστίτσα. Όχι, 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 μην είναι ήσυχος. Σαλάτες, σαλάτες! Ακούτε, τίποτα δεν τρώει λεγάμενη. Πετσί και κόκαλο θα είναι. Εσύ μην ανακατεύεσαι. Κοίτα να βρεις το 3 καθέτος που το ψάχνεις μία ώρα. Πάλε λίγη ενυδατική. Το δέρμα ταλαιπωρείται στο ταξίδι. Ναι, βαριέσαι. Το δικό μου αντέχει τις ταλαιπωρίες. Χάλια είμαι. Και τα χείλη μου αφυδατώθηκαν. Έμεινε και ένα στρέμμα χείλια. Πώς να τα ποτίσεις? Να σου πω. Όλα αυτά τα καλλιτικά τα βάζεις κάθε μέρα. Ανελιπώς. Πώς νομίζεις ότι διατηρούμε σε αυτή την κατάσταση? Δεν το πιστεύεις, Στέλλα μου, τι τραβάω? Σε νιώθω. Να ξέρεις πόσο. Νομίζεις είναι εύκολο να είσαι όμορφη? Δεν είναι. Κατάρα είναι, παιδί μου, κατάρα. Ας βλέπετε και σε μένα πάνω αυτή η κατάρα. No, we won't have lunch, thank you. Τι? Τόσες ώρες δεν θα κάνουμε καύση. Ό,τι φάμε θα μείνει όλο πάνω μας. Καλά που μου το πες. You see the vegetarian menu? No, thank you. Estella? Να μείνει όλο πάνω μας. What would you like to drink? Soda, please. Estella, soda. Ναι, να χωνέψω τη φρυγανιά. Thank you. Anything else, ma'am? Σε ηρεμιστικά, τι έχετε? Α,
Ξέχασα να σας πω, είπε ο Νικόλας μας ότι η Βικούλα δεν καπνίζει. Και καλά κάνει. Το κάπνισμα μικρύνει τη ζωή. Ναι, αλλά την ενοχλεί ο καπνός, λέει. Να προσπαθήσετε να μην καπνίζετε μπροστά της. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Εντάξει, θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Καμιά άλλη διαταγή, έντος το αφεντικό. Να αναπνέουμε θα επιτρέπετε ή θα τη ζουφάμε το οξυγόνο. Μια κουβέντα, είπε το παιδί. Κατάλαβες, έρχονται τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Μωρέ, σκοπιάσουν τα άγρια και θα καλοπεράσουνε. Ξέρεις τι έχω πάθει. Νιώθω ότι η επιδερμίδα μου δεν μπορεί να αναπνεύσει. Απαπα! Μπορώ να κάνω κάτι? Είναι από την ατμοσφαιρική πίεση και από το άγχος. Εσύ πώς νιώθεις? Χαλιά. Εμένα η ατμοσφαιρική πίεση και το άγχος μου έχουν βγει σε λιγούρα. Είμαι πολύ αγχωμένη. Όσο σκέφτομαι ότι φτάνοντας θα με περιμένει το σκυλολόι του Νίκου. Εμένα που δεν με περιμένει κανείς. Χίλιες φορές καλύτερα. Τι ήθελα και έμπλεξα έτσι. Θα πήγαινα στο ωραίο μου ξενοδοχείο. Εσύ πού θα πας φτάνοντας? Στο ωραίο μου ξενοδοχείο. Και από αύριο ψάχνεις για δουλειά, ε? Για δουλειά, για σπίτι, ίσως για γκόμενο. Κυρίως. Μη σου πω ότι πρώτα θα ψάξω για γκόμενο και μετά για σπίτι και δουλειά. Φυσικά. Γιατί ο γκόμενος θα έχει σπίτι. Και αν είναι και ματσό, θα χρειαστείς να δουλέψεις. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης σου. Τι μου λες, στη Μελβούρνη δεν έπαιζε τίποτα? Το μάτι μου πολλές φορές. Θα δω κάποιον, ξέρεις. Έλα τώρα, δεν υπήρχε κανένα αίσθημα. Μπα, όχι. Τίποτα. Δεν σου άρεσε κανένας? Αχ, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Έλα, δεν μπορεί. Για κάποιον θα σκυρτούσε η καρδούλα σου. Κάτσε, μην μιλάς λίγο. Νομίζω ότι έπαθα jet lag. Καλά σου. Δεν μου λες τίποτα, εγώ στα λέω όλα. Μα τι να σου πω. Υπήρχε τίποτα για να σου πω? Δεν σε πιστεύω. Κάτι θα υπήρχε στη ζωή σου, δεν μπορεί. Γυναίκα είσαι στο κάτω-κάτω. Αφού σου έχω πει, το μόνο που υπάρχει στη ζωή μου εδώ και τρεις μήνες είναι αυτό το παιδί από την Ελλάδα που μιλάμε μέσω ίντερνετ. Αχ, ναι, για πες μου, έχουμε εξελίξεις. Τι εξελίξεις να έχουμε? Πώς τον λένε, όταν λες παιδί, τι εννοείς, εμφανισιακά, πώς είναι? Όπα, όπα, ένα-ένα. Τον λένε Γρηγόρη. Είναι πάνω κάτω στην ηλικία μου και στη φάτσα ούτε που τον έχω δει. Και πώς θα πάτε, για πες μου. Πώς θα τα πηγαίνει, θα λέει. Μιλάμε 2-3 φορές τη εβδομάδα στο τηλέφωνο, αυτό είναι όλο. Ναι, αλλά σ' αρέσει. Από το λίγο που το ξέρω. Και του αρέσεις. Γιατί δεν με έχει δει ακόμα. Έσχος, Ήρθες πάλι τρελό καρναβάλι, να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Σκάσε μωρο μαλάκα, τη δοκίμασα να δω αν μου πάνε έτσι τα μαλλιά μου. Μήπως έτσι αρέσω πιο πολύ στη Στέλλα. Πότε έρχεται αυτή? Αύριο μεθαύριο. Υπολογίζω μετά από καμιά εβδομάδα να μου τηλεφωνήσει. Γι' αυτό κοιτάω μέχρι τότε. Μήπως αλλάξω look? Μείνε όπως είσαι. Ούτε καλύτερος γίνεσαι, ούτε χειρότερος. Στέλλα. Κάθε άνθρωπος αξίζει για αυτό που είναι. Έρχομαι να συμφωνήσω μαζί σου. Το ότι είσαι υπέρβαρη δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Έχεις ψωμάγια και κυταρίτιδα. Και λοιπόν, τι είναι ένας άνθρωπος, αυτό μετράει. Τον Ινδικό τον περάσαμε. Εμένα τι νομίζεις, η οικογένεια του Νίκου θα με εκτιμήσει για το χαρακτήρα μου? Στην εμφάνιση θα μείνουν. Γι' αυτό εκνευρίζομαι. Μη συγχύσεσαι. Σκέψου το δέρμα σου. Δηλαδή με αυτό το Γρηγόρη είναι κάτι σοβαρό? Πάρα πολύ. Υπολογίζω σε 10 μέρες να περνάμε βέρες. Έχεις τρελαθεί. Ούτε που γνωριζόμαστε καλά-καλά. Σ' αρέσει η μέρα μου? Πολύ ωραία. Εγώ τις διάλεξα. Είναι μπουλγκαρι λευκό χρυσός. Πανάκριβες. Θα αξίζεις.
Έτσι μου είπε και ο Νίκος. Για φορά τι να δούμε, σου πάει. Μπα, πού να μου πει εμένα. Βάλτε στο μικρό. Πώς σου πάει. Υπέροχη είναι. Άντε, σύντομα να χωρίσεις και τη δική σου. Σε ευχαριστώ. Αχ, δεν βγαίνει. Ψυχραιμία μου, είμαι πολλές φορές χαλάρωσε και θα βγει. Δεν βγαίνει, σου λέω. Φέρε καμιά κρέμα να γλιστρήσει. Ηρέμησε, θα βγει. Ξέχνα το για λίγο. Δεν φταίει το δάχτυλο. Έχω διαβάσει ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης τα άκρα πρίζονται. Μην ασχολείσαι άλλο. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα περάσουν τόσες ώρες. Εγώ λέω να ρίξουμε από έναν ύπνο. Α, το βρήκα. Θα σου δείξω τις φωτογραφίες του Αραβώνα. Πολύ γέλιο. Άντε πάλι. Θα γελάσουμε κι απόψε. Λοιπόν, θα πάμε με δύο αυτοκίνητα στο αεροδρόμιο. Μπορεί να έχει πολλά μπαγκάζια το κορίτσι. Θα έρθεις κι εσύ. Με δάσα καλά. Θα πάρει όσο τυράκι στο αυτοκίνητό της, τον παρακάλεσα. Όλοι επιποδός πολέμου για την Αυστραλέζα. Ήθελα να ξέρω τι τρώνε τα μοντέλα. Μιουτύπ, μοντέλο είναι. Άστραψε το ματάκι σου, Παναγιωτάκια, μέσα σε. Σαν μοντέλο πρέπει να είναι. Δεν τρώει, δεν πίνει, δεν καπνίζει. Γυμνάζεται. Σαν να τη βλέπω μπροστά μου. Καμιά ξερακιανή αντιπαθητικιά θα είναι. Κατά τα λεγόμενα του Νικόλα μας πρέπει να είναι καλονή. Και πόσο καιρό θα μας φορτωθεί. Δεν θα μας φορτωθεί, νύφη μας είναι. Μέχρι να έρθει ο Νικόλας μας εδώ θα μένει. Οικογένεια δεν έχει εδώ. Εσένα τι σε νοιάζει και χώνει τη μύτη σου παντού. Να μην ρωτήσω. Μπατζανάκι σάμι. Ο Φανή είναι η καημένη. Τη μάνα της την έχασε μικρή. Πέρυσι έχασε και τον πατέρα της. Ο Νίκος είπε να τις φερόμαστε ιστορικά. Βέβαια. Τι άλλες οδηγίες για ναυτιλωμένους έδωσε ο καπετάνιος. Να προσέχουμε πώς μιλάμε, να μην την ενοχλούμε. Να προσέχουμε τόνα, να προσέχουμε τ' άλλο μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Για καλό έρχεται. Ναι, Ανέτα μου, για καλό. Για πολύ καλό. Τι ώρα είναι. Έχουν ακόμα ταξίδι μπροστά τους. Σταματάνε και στην Μπανγκόγκ. Στέλλα, ξύπνα. Φεύγουμε. Μου ήρθε μια τρομερή ιδέα. Ξύπνα κι άκουμε. Τι ώρα έχει πάει. Άκουμε, παιδί μου, που σου μιλάω. Συνέλαβα το μεγαλοφύλλο σχέδιο. Εσύ. Ναι, άκουμε. Δεν κατάλαβα. Τι υπονοείς. Τίποτα. Συνέχισε. Θα αλλάξουμε θέσεις. Το αεροπλάνο. Αρχίζω να εκνευρίζομαι. Συγγνώμη, είμαι ζαλισμένη. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Τι θέση θα αλλάξουμε. Εγώ θα γίνω εσύ. Και εσύ θα γίνεις εγώ. Τι. Εγώ θα γίνω η Στέλλα και εσύ θα γίνεις η Βίκη. Αχ, κοριτσάκι μου. Έχεις πάθει jet lag. Ένα γιατρό να βρούμε. Προσέξε με. Φτάνοντας στην Αθήνα, θα γίνεις η Βίκη. Θα σε υποδεχτεί η οικογένεια του Νίκου. Δεν με ξέρει, δεν με έχει δει ποτέ. Εμένα θα υποδεχτεί η οικογένεια του Νίκου. Ως Βίκη. Μάλιστα. Mm. Και εσένα ως τι θα σε υποδεχτεί. Δεν θα με υποδεχτεί καθόλου. Εγώ θα πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο. Α, και θα παρουσιαστώ σε αυτόν τον τύπο, τον. Πώς τον λένε, που μιλάτε στα κομπιούτερ. Τον Γρηγόρη. Αυτόν. Θα παρουσιαστώ, Στέλλα. Μου πεις ότι δεν ξέρει πώς είσαι. Όχι, δεν ξέρει. Του έχεις κάνει καμιά περιγραφή. Μέσα σ' άκρες. Ωραία. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Ναι. Εν τω μεταξύ όμως δεν έχω καταλάβει εγώ. Γιατί να την κάνουμε αυτή τη βλακία. Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία να δούμε πώς μας αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Τι μετράει πραγματικά για αυτούς. Το πώς είσαι στην εμφάνιση ή τι άνθρωπος είσαι. Για μένα ξέρω τι μετράει. Το έχω διαπιστώσει εδώ και χρόνια. Στέλλα, πίστεψέ με, η ιδέα μου είναι εξαιρετική. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά η ιδέα σου είναι μαλακία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Άλλωστε, τι έχουμε να χάσουμε. Καλά, έχεις τρελαθεί. Θα παρουσιαστώ στους ανθρώπους ως μέλος ανήφητους. Για 2-3 μέρες, για να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Μάλιστα. Και μετά τι θα τους πούμε. Σας τη σκάσαμε, μην τρομάζετε. Ο γιος σας δεν θα παντρευτεί το θορυκτό που γνωρίσατε, αλλά τη θεογκόμενα από εδώ. Δεν με καταλαβαίνεις. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Σταμάτα την κλάψα. Στέλλα, σε παρακαλώ. Σε ικετεύω, ας το δοκιμάσουμε. Θέλω να δω τι πιστεύει πραγματικά ο κόσμος για μένα. Και συγγνώμη. Καλά όλα τα άλλα. Στο Γρηγόρη γιατί θα πας εσύ. Για να δω πώς θα με αντιμετωπίσει. Α, θα σου κλείσει την πόρτα στα μούτρα. Με το που θα σε δει. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive at Venizelos Airport. The local time is 5 minutes past 2. The weather in Athens is quite hot.
the temperature will reach 34 degrees Celsius. Please return to your seats and fasten your seatbelts. Στέλλα. Στέλλα, φτάσαμε. Άσε με λίγο. Ξύπνα, φτάσαμε. Πρέπει να πούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για το σχέδιο. Ποιο σχέδιο? Τα ίδια θα λέμε. Λοιπόν, με το που πατάμε το πόδι μας στην Ελλάδα, εσείς η Βίκη ήταν ήδη και εγώ η Στέλλα. Επίθετο. Βίκη σύνελθε. Πώς είναι το επίθετό σου? Παπαλυμναίου. Ωραία. Είμαι η Στέλλα Παπαλυμναίου. Στέλλα Παπαλυμναίου. Εντάξει, το έμαθα. Βίκη μου. Σε μένα μιλάς. Στέλλα με λένε. Στέλλα Παπαλυμναίου. Όπως και να σε λένε, σε εξορκίζω για τελευταία φορά, σύνελθε. Πίστεψε με, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Στο κάτω-κάτω ας το κάνουμε για την πλάκα μας. Ποια πλάκα μας, καλέ? Θα κοροϊδέψουμε τους ανθρώπους για την πλάκα μας. Εσύ τι πρόβλημα έχεις? Δικά μου πεθερικά είναι, όχι δικά σου. Το σκέφτεσαι να το μάθει ο Νίκος? Ποιο είναι το πρόβλημά σου, δεν καταλαβαίνω. Τι θα σκεφτεί ο άνθρωπος για μένα? Απολύτως τίποτα. Γιατί αγνοεί την ύπαρξή σου? Με είδες στον Αραβόνα, εσύ μας σύστησες. Και νομίζεις σε θυμάται. Κακομοίρα. Μη με λες κακομοίρα, δεν έχω χειρότερο. Σκάσε. Προσγειωνόμαστε. Αργήσαμε, σας το έλεγα. Κουνηθείτε. Εντάξει είμαστε, τώρα θα προσγειώνετε. Μέχρι να πάρει τα πράγματά της. Έχουμε μπροστά μας και σκοτωθήκαμε να έρθουμε. Σε θεωρούσα φίλη μου. Αυτή δεν είναι η βαλίτσα σου? Αλλά δεν έχω φίλες εγώ. Έχω αυτή γκρινιά, είμαι ερείπιο. Στο κάτω-κάτω δεν σου είπα να κάνουμε κανένα έγκλημα. Πιάστη, θα σου φύγει. Τι έχει μέσα, καλέ, πέτρες? Τα καλλιτικά μου. Δικές μου που είναι. Νόμιζα πως μπορώ να υπολογίζω σε σένα. Αλλά και αυτή δικιά μου είναι, πιάστη. Πες πως κάναμε ένα αστείο, ποιος θα παρεξηγιόταν? Σταμάτα πια, μπουρ μες στα αυτή μου. Να και δικές μου. Δεν χωράνε. Φέρε άλλο ένα καροτσάκι. Πού να το βρω τώρα, γίνεται χαμός. Θα βρεις εσύ, είσαι καπάτσα. Πήγαινε. Πώς θα την καταλάβουμε? Αν είναι όπως την περιέγραψε ο Νικόλας, θα ξεχωρίζει. Τι γυναίκα είναι αυτή? Να δείτε που η δικιά μας θα είναι καλύτερη. Ναι. Thank you.
πάει, δεν ήρθε. Θα έχασε την πτήση. Ωραία, πάμε να φύγουμε. Καθίστε. Αποκλείεται να μην ήρθε. Θα μας τηλεφωνούσε ο Νικόλας μας. Μα το αεροπλάνο έχει έρθει τόση ώρα. Έχουν βγει όλοι οι επιβάτες. Θα περιμένει τις βαλίτσες της. Κι αν πέρασε και δεν την είδαμε. Μήπως ξέρουμε και πώς είναι. Ο Νικόλας μου την έχει περιγράψει. Θα ξεχωρίζει από μακριά. Τι να κάνω. Πού να πάω, από πού να φύγω. Έπρεξα έτσι. Γιατί δεν λέμε να τη φωνάξουν από τα μεγάφωνα. Όχι, δεν θα την κάνουμε ρεζίλ την κοπέλα. Ωχ, αυτή είναι. Με διακριτικές κινήσεις την κοπανάμε. Αποκλείεται. Δεν χάνουμε τίποτα. Με συγχωρείτε. Από Μελβούρνη έρχεστε. Μάλιστα. Είναι και άλλοι επιβάτες μέσα. Μάλλον όχι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δόξα σε ο Θεός. Τη γλίτωσα. Με συγχωρείτε, Δεσποινής. Όχι, Παναγία μου. Σε μένα μιλάτε. Μάλιστα. Μήπως είστε η Δεσποινής Βίκη. Όχι, 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 δεν είμαι. Ναι. Ας το διάλογο. Καλώς ορίσατε. Εγώ είμαι ο πατέρας του Νικόλα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ελάτε, ελάτε, είναι η Δεσποινής Βίκη. Το κορίτσι μας. Η Βίκη. Η Βίκη. Καλώς ήρθατε.